Φίλοι μου, καλημέρα, καλημέρα. Από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα όμορφα Γιάννενα, βρισκόμαστε στην αντιπροσωπεία Γκαρτζονίκας Μότο. Μπροστά μου έχω ίσως ένα από τα ωραιότερα σκούτερ που υπάρχουν στην κατηγορία του και όχι μόνο. Θα μου πεις τώρα, Χρήστο, εσύ έχεις πάρει το ADV και μιλάς για το XP, το 400 της Peugeot. Ναι, παιδιά, είναι ένας διακαής μου πόθος. Μην κοιτάτε γιατί πήρα το Honda. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτρων εκάτρων που λέμε. Πάντως αν δείτε το XP το 400, εντάξει, σε θέμα αναρτήσεων είναι, όχι είναι, μιμείται κυριολεκτικά on-off μηχανάκι με ξεχωριστό, μοναδικό πισινό σύστημα, το βλέπετε, το οποίο αυτή την πατέντα την έχει κατοχυρώσει από όσο γνωρίζω η Peugeot. Δεν υπάρχει άλλο μηχανάκι. Κοιτάξτε που είναι, κοιτάξτε που είναι το αμορτισέρ. Να πάρετε μια γεύση. Μιλάμε για ένα σκούτερ, το Peugeot, το XP το 400, το οποίο είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στη Γαλλία. Είναι πραγματικά made in France. Δεν υπάρχει. Ζάντες το βλέπετε, τούμπελες τύπου BMW GS, ακτινικές. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μιλάμε, είναι ένα σκούτερ το οποίο όσο το βλέπω ψήνομαι και να το αγοράσω, δεν σας κάνω πλάκα. Και επειδή σίγουρα θα με ρωτήσει κάποιος γιατί δεν πήρα αυτό, ένας λόγος που δεν το πήρα είναι ο χώρος κάτω από τη σέλα. Εμφανώς είναι μικρότερος από το ADV που έχω, αλλά εντάξει, πάμε λίγο στα καντράν, εδώ λίγο να σας τρελάνω. Πάρτε μια γεύση, τι πάει να πει. Peugeot, design made in France. Ό,τι πιο ωραίο, να μην πω το ομορφότερο σύνολο καντράν που υπάρχει, όχι μόνο σε σκούτερ, γενικά, σχεδόν σε όλα τα μηχανάκια. Αναλογικό που δεν χάνει ποτέ τη μόδα του. Και φυσικά με μια οθόνη υγρών κρυστάλλων για τις επιπρόσθετες λειτουργίες. Το συγκεκριμένο σκούτερ, φίλοι μου, έχει τιμή καταλόγου. Δείτε το και μόνοι σας, 8.850 συν τα έξοδα φακέλου. Πάντως είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να το αγοράσετε, σας το λέω πάρα πολύ. Φωτάρες, LED παντού, διπλά δισκόφρενα, διπλές δαγκάνες. Αν δεν κάνω λάθος είναι, για να δω, τετραπίστονες, καλά, φρένα άγκυρες. Τι άλλο να σας πω. Απλά είναι μια κατηγορία από μόνο του. Κινητήρας 400 κυβικών. Αν θυμάμαι καλά είναι κάπου στα 37 άλογα, συμπλήν. Τώρα αν κάνω και κάνα λάθος, δεν έχω σκονάκι. Ό,τι θυμάμαι σας λέω. Πολύ ωραία ποιοτικά μας πιέσει να οδηγούν, τα βλέπετε. Δηλαδή γενικά έχει ποιότητα γαλλική. Ούτε κινέζικη, ούτε ινδική. Καμία σχέση. Αυτά. Πάντως, όποιανού το αρέσει το συγκεκριμένο σκούτερ, μπορεί άνετα και όμορφα να έρθει εδώ στην Γκαρτζονίκας Μότο. Και πιστέψτε με, απλά πάρτε μια γεύση, τι γίνεται εδώ μέσα. Είναι πολύ απλό. Εδώ είναι ο ναός της μοτοσυκλέτας. Αυτά, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.